Ο κοσμήτωρας της Πολυτεχνικής Σχολής Θεόδωρος Θεοδουλίδης θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στις πρετανικές εκλογές που έγιναν χθες, ο κύριος Θεοδουλίδης συγκέντρωσε 110 ψήφους, επικρατώντας του Γιώργου Μαρνέλου, ο οποίος συγκέντρωσε 52. Επιπλέον οι 4 νέοι αντιπρίτανες θα είναι οι εξής: Νίκος Αργιανίδης, Στέργιος Μαρόπουλος, Γιώργος Ιορδανίδης και Άννα Σπύρτου. Στις κάλπες προσήλθε τελικά το 90% όσων είχαν δικαίωμα ψήφου. Απόλυτη προτεραιότητα της Νέας Βρετανικής Αρχής είναι η ολοκληρώση της διαδικασίας συγχώνευσης πανεπιστημίου και ΤΕΗ σε ένα ίδρυμα. Πράγματι, προέκυψε νέα Βρετανική Αρχή. Δεν εκλέχθηκα μόνο εγώ χθες, αλλά και ένα πολύ καλό και συνεργάσιμο Βρετανικό Συμβούλιο. Η άμεση προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης. Και η υποδοχή των φοιτητών στα νέα τμήματα. Η εικόνα που έχετε μέχρι στιγμής ποια είναι? Η διαδικασία συγχώνευσης γενικά σε αυτά τα ιδρύματα είναι δύσκολες, αλλά μιλούμε και για ένα περιβάλλον το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι ασφυκτικό και οικονομικά και χρονικά. Ποια είναι η εικόνα σήμερα και τι πρέπει να γίνει αυτές τις επόμενες μέρες? Εντάξει, δεν είχαμε την πολυτέλεια που είχαν άλλα ζευγάρια ΤΕΗ πανεπιστήμια που συγχωνεύτηκαν. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο μπροστά μας, συνέπεσε η διαδικασία της συγχώνευσης με τις πριτανικές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος που θα μπορούσε να δαπανηθεί στην προετοιμασία του εγχειρήματος. Είναι γεγονός ότι άλλα ζητήματα προχώρησαν πολύ γρήγορα, άλλα όχι τόσο γρήγορα. Από εδώ και πέρα, φουλ τις μηχανές μας. Και το δικό σας όραμα για το νέο πανεπιστήμιο ποιο είναι? Πώς θέλετε το ίδρυμα τα επόμενα χρόνια? Το έχω καταγράψει στις προγραμματικές μου δηλώσεις. Καταρχάς, πρέπει να επιλύσουμε τα άμεσα ζητήματα της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο βελτίωσης των υποδομών του Ιδρύματος και στις 5 πόλεις στις οποίες αυτό δραστηριοποιείται, και βεβαίως το μακροπρόθεσμος στόχος της δημιουργίας ενός διεθνούς ανταγωνιστικού ποιοτικού πανεπιστημίου. Αυτό θα γίνει μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, μέσα από τις συνεργασίες του πανεπιστημίου? Ακριβώς, με ποιοτικά προγράμματα σπουδών και κυρίως προώθηση της έρευνας. Αυτή θα καταλήξει σε μια κρίσιμη μάζα υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητών, και το κυριότερο είναι με την σύνδεση με τις τοπικές ανάγκες της περιφέρειάς μας. Στις πρώτες κινήσεις του νέου πρίτανη θα είναι και η μεταφορά της διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις στα Κύλα Κοζάνης.